Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, Γιασμέ. Γεια σας. Γεια σου, Δαγιά. Σε αυτή τη θέση τη τρίτη συνεχή χρονιά και νιώθω ακόμα περισσότερη ευθύνη απέναντί σας, γιατί βλέπω ότι ευτυχώς για μας δεν είναι στα λόγια μόνο η στήριξη προς τη σχολή. Αφήσατε τα σπίτια σας εδώ μια δύσκολη μέρα, είσαστε δίπλα μας, μας έκανε και ο καιρός στο χατήρι. Να είσαστε καλά που βρίσκεστε εδώ. Χαίρομαι που σας βλέπω και με ανθρώπους που έχω συνεργαστεί και εκτός σχολής και έχουμε μιλήσει και γονείς και παιδιά. Είσαστε δίπλα χωρίς αυτό να έχει να κάνει ούτε με το εισιτήριο που δώσατε ούτε με το λαχνό που αγοράσατε. Είσαστε δίπλα γιατί είσαστε παρόντες και παρούσες. Και όταν υπάρχει ένα κάλεσμα για τη σχολή, σας βλέπω από κοντά και σκέφτομαι ότι δεν είμαστε μόνοι μας εδώ, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Και είσαστε ακόμα περισσότεροι. Το ξέρω και σας βλέπω και έξω. Και κάθε χρόνο που περνάει και για μένα προσωπικά και για τους εκπαιδευτικούς και συναδέλφους που είναι εδώ, είναι πολύ μεγάλη στήριξη. Και η εμπιστοσύνη που μας δίνετε και η βοήθεια με την παρουσία σας μας κάνει να συνεχίζουμε το έργο μας και να νιώθουμε ότι έχει μέλλον η σχολή μας. Θέλω να ευχαριστήσω βέβαια την κυρία Γιακουμίνα Πέντε και το Σωματείο Ενοικιαζομένων, γιατί δεν μας έχει αφήσει εδώ και 5 χρόνια, έχουμε χάσει το μέτρημα τώρα πόσα είναι, χωρίς να ενδιαφερθεί και χωρίς να οργανώσει αυτή την εκδήλωση ή να βρεθούμε από κοντά, να πούμε ένα καφέ και να γνωριστούμε. Ξέρετε ότι οι πραγματικοί οικοδεσπότες εδώ σήμερα δεν είμαστε εμείς, είναι τα παιδιά. Τα παιδιά του οικοτροφείου πρώτα απ' όλα, τα οποία από χτες είναι στο πόδι, μετά το μάθημα είχαν τους χαιρετισμούς στο σπήλαιο, σήμερα ξεκινήσανε να στήσουν την αίθουσα, να σας καλωσορίσουν, να σας προϋπαντήσουν, να μην νιώσει κανείς ότι δεν έχει τη φροντίδα. Αύριο θα είναι οι πρώτοι που θα ανέβουν πάνω στην εκκλησία, γιατί γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αυτά τα παιδιά και από κοντά και τα υπόλοιπα παιδιά, οι Πάτμι, είναι οι πραγματικοί οικοδεσπότες και θα ήθελα λίγο, όποτε τους βλέπετε, να τους δώσετε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το χρειάζονται και από εσάς. Εμείς είμαστε περαστικοί, κάνουμε τη δουλειά μας εδώ όσο καλύτερα μπορούμε και όπου έχουμε τη δυνατότητα θα κάνουμε και το κάτι παραπάνω. Χωρίς μαθητές και χωρίς μαθήτριες δεν μπορεί να σταθεί κανένα σχολείο.
Αυτά τα παιδιά είναι η δύναμή μας, αυτά τα παιδιά είναι η ελπίδα μας. Όσο λίγα και να είναι, από αυτά παίρνουμε κι εμείς έμπνευση και θάρρος. Και κάθε μέρα που είμαστε εδώ είναι μια καινούργια μέρα. Που τα γνωρίζουμε και τα έχουμε και... Βγάλετε μια φωτογραφία, μην τρέπεστε, ελάτε να σας δούνε. Μην είσαστε μαζεμένοι εκεί. Έχουμε και τη χαρά βέβαια να σας φιλοξενούμε εδώ σε αυτό το χώρο της σχολής, ώστε να μπορείτε κι εσείς να δείτε από κοντά την αρχαία και ιερά πατμιάδα όπως μνημονεύεται και στις ακολουθίες. Θα σας πρότεινα όσοι δεν έχετε δει το χώρο, ήδη κάποιες κυρίες ανέβηκαν να γνωρίσουν και τον υπόλοιπο χώρο της σχολής. Είναι ευκαιρία να δείτε και το σχολείο από την εσωτερική του πλευρά, πέρα από το να γνωρίσετε τα πρόσωπα. Να δείτε που κάνουμε τις γιορτές μας, τις ακολουθίες, τα μαθήματά μας. Έχουμε την τύχη για τρίτη συνεχή χρονιά να σας φιλοξενούμε εδώ, μετά από πρόταση του Αγίου Καθηγουμένου, τον οποίο και ευχαριστώ. Μου είπε ότι δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ, να τον εκπροσωπήσει ο πατέρας Ισίδωρος. Είχα ετοιμάσει κάτι άλλο να σας πω, ανεβαίνοντας έτσι σκεφτόμουν διάφορα πράγματα. Και είδα κάτι που θα σας διαβάσει μετά και η Χριστοδούλη Σκεμπέ από τη Βίδα Λυκείου. Και αναρωτήθηκα ότι πολλές φορές μιλάμε για τη σχολή, μιλάμε για τα προβλήματα της σχολής, μιλάμε για το μέλλον της, για το παρελθόν της. Και λέω, εντάξει, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε ξανακούσει, πολλές φορές δημιουργούν και λανθασμένες εντυπώσεις. Και δημιουργούν και μια αναταραχή ενδεχομένως. Θα ήθελα έτσι λίγο από το χρόνο σας να σας διηγηθώ ένα συμβάν το οποίο εμένα με συγκίνησε. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο συγκινητικό μου έχει συμβεί αυτά τα 6 χρόνια που βρίσκομαι εδώ στη σχολή. Και να δώσω μετά το λόγο στα παιδιά. Πέρυσι προς το τέλος της χρονιάς, μέσα στην περίοδο των εξετάσεων συνέλευτο, καθυστερήσαμε να φύγουμε. Κάποιοι συνάδελφοι και ο κύριος Σπύρος, που είναι επομελητής του οικοτροφείου, ήταν η ώρα 2:30, τα παιδιά είχαν φάει, είχαν ανέβει στο θάλαμό τους και καθόμασταν στην κουζίνα. Εκεί χτύπησε η πόρτα και εμφανίστηκε ένας κύριος έτσι, με περιβολή καλοκαιρινή, τουριστική, και μας ρώτησε αν θα μπορούσε να μπει να δει το σχολείο. Βέβαια, την ώρα που ήρθε ο άνθρωπος και με το δεδομένο τα παιδιά ήταν μέσα στον χώρο του, είπαμε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Αν μπορεί κάποια άλλη στιγμή να έρθει, πρωινή ώρα ενδεχομένως. Μου λέει, θα ήθελα, σας παρακαλώ. Δυστυχώς, αν θέλετε, αύριο το πρωί. Και κάνει νόημα έτσι λίγο. Εγώ μόνο αυτόν έβλεπα από την πόρτα. Και έρχεται ένας γέροντας ιερέας, ο οποίος είχε εμφανεί έτσι και τα σημάδια της νόσου του Πάρκινσον, με μικρά βήματα και μου λέει, μήπως τώρα θα μπορούσαμε να μπούμε να δούμε τη σχολή. Λέω, δεν το συζητάμε καν. Εγώ δεν ήξερα ποιος είναι ο ιερωμένος που είχε φέρει μαζί του. Ήταν ο πατέρας του και είχε μαζί και τον άλλο γιο του και δυο από τα εγγόνια του παππούλη. Ήρθε λοιπόν γύρω-γύρω από εδώ, ήρθε μέχρι την πόρτα και το πρώτο πράγμα που έκανε μόλις μπήκε στη σχολή έκανε το σταυρό του, όπως μπαίνουμε μέσα σε ένα ναό. Και μου λέει, μου είπε ο γιος του, αυτός ο οποίος μας ξεκίνησε την κουβέντα, μου λέει, μήπως είναι εύκολο να ανεβούμε πάνω να δει τη σχολή ο πατέρας μου, ήταν λέει μαθητής εδώ. Λέω, θα μπορέσει ο άνθρωπος, μου λέει, μην τον φοβάσαι, είναι αποφασισμένος. Είναι, μου λέει, 85 χρονών, είναι συνταξίουχος ιερέας και είπε ότι πριν κλείσω τα μάτια μου, εγώ λέει, θα ξαναπάω στην Πάκο να δω τη σχολή μου. Ο παππούλης έκατσε εδώ, ο οποίος θα είχε 400 βέβαια, αν εξαιρέσετε το θέμα αυτό της υγείας, ήταν μια χαρά. Και μας απήγγειλε, για να το πω έτσι, την πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας όταν η Πατμιάδα ξανά άνοιξε μετά την ενσωμάτωση. Το Υπουργείο Παιδείας την εποχή εκείνη, σε γλώσσα καθαρέουσα βέβαια, είχε προσκαλέσει υποψήφιους σπουδαστές για να έρθουν να εγγραφούν στη σχολή. Με εισιτήριες εξετάσεις βέβαια τότε. Ο γέροντας στα 85 του, γεννημένος το 1932, ήξερε απ' έξω την πρόσκληση η οποία είχε βγει τότε για τους υποψήφιους σπουδαστές. Έκασε λοιπόν εδώ, αφού έκανε το σταυρό του, και
Μου λέει, θα σας πω τι διάβασα τότε και συγκινήθηκα για να έρθω να γραφτώ στη σχολή. Σημειωτέ, ο παππούλης ήταν από τα Κύθυρα, είναι από τα Κύθυρα. Έτσι, και αφού μου είπε αυτές τις δύο-τρεις σειρές, εγώ έμεινα έκπληκτος. Δηλαδή, θυμάται μετά από το 1952-53, νομίζω ότι το κτίριο δεν το πρόλαβε κιόλας. Έτοιμο, εδώ. Πρέπει να ξεκίνησε κάτω τα πρώτα μαθήματα. Μου λέει, για να το σχεδιάσω, επειδή ήταν πολύ μεγάλη η θέλησή μου να έρθω εδώ, αυτό ήρθε σε μια ηλικία 20 χρονών. Για να έρθω εδώ, έπρεπε να κάνω γρήγορα μια βαλίτσα με ρούχα πρόχειρα, να πάρω το πλοίο που έφευγε από τα Κύθυρα μια φορά στο τόσο, για να πάει στον Πειραιά, για να πάρει άλλο πλοίο μετά να έρθει στην Πάτμο, για να προλάβει την ημερομηνία των εισιτήριων εξετάσεων. Με τα βίας δηλαδή να αποχαιρετήσει τους δικούς του και να βάλει μια βαλίτσα με ρούχα. Ο παππούλης ασταμάτητος, ανέβηκε σιγά σιγά τη σκάλα, άναψε το κερί του, προσκύνησε στο παρεκκλήσι. Μου λέει, πάμε και πάμε. Βέβαια, ο χώρος δεν του θύμιζε και πολλά. Ίσως επειδή είχε έρθει από τη δεύτερη, τρίτη φουρνιά των μαθητών της σχολής εδώ, όταν ξανάνοιξε. Όταν φτάσαμε πάνω στο γραφείο, με ρώτησε αν έχουμε τίποτα φωτογραφίες ή αρχιακό υλικό να δει. Του έδειξε ό,τι έχουμε πάνω στη σχολή και θυμόταν με κάθε λεπτομέρεια τα ονόματα των συμμαθητών του, των καθηγητών του, του σχολάρχη, του εφημέριου, όσους ανθρώπους είχε εδώ συναντήσει αυτά τα 3 χρόνια, νομίζω ότι είχε μείνει εδώ. Με λεπτομέρειες μου περιέγραψε μια εκδρομή που είχαν κάνει στην ΚΟ και όλες τις σκανταλιές που κάνανε οι ιεροσπουδαστές τότε που φεύγανε από τους καθηγητές τους. Καβαλούσαν μηχανάκια, κυνηγούσαν τα κορίτσια, γιατί νομίζετε ότι επειδή έγινε αργότερα ιερέα δεν ήταν όλοι ζωηροί. Γνώρισε σε φωτογραφίες τον εαυτό του από μια εκδρομή που είχαν πάει στο Μελόι και στο Κουμαρό. Είδε τους συμμαθητές του και μου έδειχνε χωρίς να διαβάσει, γιατί δεν είχε τη δυνατότητα εκεί στις μικρές φωτογραφίες, ποιον καθηγητή είχε, σε ποιο μάθημα και τις ιδιαιτερότητες του μαθήματος και του κάθε καθηγητή, μία μνήμη απίστευτη. Και κάσαμε γύρω στη 1,5 ώρα. Τα παιδιά του μου λέγανε, σας βγάζουμε τώρα από το πρόγραμμά σας, κάθεστε εδώ, όσες ώρες θέλει να κάτσει ο παππούλης, εδώ θα κάτσει. Όλη τη μέρα θέλει, εδώ θα κάτσει. Δεν ζήτησε τίποτα, από ένα ποτήρι νερό. Είδε όσα ήθελε να δει, διηγήθηκε όσα ήθελε να δει, βγάλανε φωτογραφίες εδώ και με τα παιδιά του και με τα εγγόνια του. Και κατέβηκε ξανά όλη αυτή τη δύσκολη σκάλα για αυτόν και μου είπε, τώρα μπορώ να πάω στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί μένει μετά τη συνταξιοδότησή του, να ησυχάσω. Όλη του η δύναμη λοιπόν, εγώ αυτό κατάλαβα και επειδή μου θύμισε και εμένα το δικό μου τον παππού που ήταν ιερέας από τα ίδια μέρη πάνω κάτω εκεί, από τη Λακωνία, όλη του η δύναμη ήταν να έρθει από αυτό τον τόπο το μακρινό, να κάνει το ταξίδι το δύσκολο για αυτόν από τη Θεσσαλονίκη, να κατέβει στον Πειραιά, από τον Πειραιά στην Πάτμο. Ξενυχτισμένος ήρθε, την πρώτη του μέρα δηλαδή εδώ που ξημέρωσε ήρθε στη σχολή, να δει τη σχολή που δεν την καλοθυμότανε κιόλας, να θυμηθεί όσα ήταν να θυμηθεί, να τα πει στα παιδιά του, να τα μοιραστεί και μετά να φύγει. Εμένα αυτό με γέμισε όχι ως εκπαιδευτικό, με γέμισε ως άνθρωπο, συναισθήματα δηλαδή, τα οποία δεν μπορώ να σας τα περιγράψω με λόγια. Νομίζω ότι θα ήταν πιο φτωχά στα λόγια, αν καθόμουν να σας τα περιγράψω. Η εικόνα ενός άνθρωπου, ο οποίος διανύει μια μεγάλη απόσταση για να φτάσει εδώ, ένα τάμα δικό του στην ουσία, για να δει το σχολείο στο οποίο ήρθε και μεγάλος και δεν έζησε και 6-7 χρόνια που ζούσαν οι υπόλοιποι, αλλά έχει δεθεί τόσο πολύ και με τον τότε καθηγητή του και μετέπειτα Μητροπολίτη Κύθυρων που τον χειροτώνησε τον Μελέτη ο Γαλανόπουλο, να ανασύρει όλες αυτές τις μνήμες και να τις μοιραστεί με τα παιδιά του, το ένα παιδί του μάλιστα μόνιμος κάτοικος Γαλλίας. Είχε έρθει από τη Γαλλία για να έρθει μαζί με τον πατέρα του εδώ και με τα εγγονάκια από τη Γαλλία να συνοδεύσει τον παππούλη να ανέβουν στη σχολή. Αφού έχουμε την ευκαιρία να φυτάμε στην πιο ιστορική εκκλησιαστική σχολή, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για την Πατμιάδα μας, για τη σχολή που μας έχει προσφέρει τόσο. Είμαστε 6 παιδιά από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Από Πάτμο, Λιψούς, Λέρο, Σάμο, Κρήτη, Αμαλιάδα. Άγνωστοι μεταξύ μας με μια κοινή απόφαση. Να φοιτήσουμε ως μαθητές στην Πατμιάδα.
Βρεθήκαμε λοιπόν στην ίδια αίθουσα. Και κάπως έτσι γνωριστήκαμε. Κανείς μας δεν περίμενε ότι θα δαινόμασταν τόσο πολύ. Ήμασταν πρώτη ηλικίου. Από την αρχή ταιριάξαμε όλοι με όλους και με τον καιρό αναπτύσσαμε όλο και καλύτερες σχέσεις. Αυτό οφείλεται στο τόσο ζεστό, φιλικό και γεμάτο αγάπη περιβάλλον της πατριάδας. Δεν ήμασταν απλά συμμαθητές, αλλά ούτε απλά φίλοι. Νιώσαμε σαν να είμαστε αδέλφια. Μπορεί να γνωριζόμαστε μόνο 2 χρόνια, αλλά έχουμε περάσει πολλά όλοι μαζί. Έχουμε πολλές εμπειρίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Ευχαριστούμε την πατριάδα που μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε ένας τον άλλον, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον και να μάθουμε πώς είναι να νοιάζεσαι για ανθρώπους που μόλις γνώρισες, αλλά είσαι σίγουρος πως δεν πρόκειται να τους χάσεις. Νιώθουμε πολύ τυχεροί και παράλληλα ευτυχισμένοι. Αισθανόμαστε ότι γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και βοηθάμε ένας τον άλλο σε αυτό. Χρειαζόμαστε όλοι για όλους σαν να είναι τα αδέρφια μας, γιατί νιώθουμε οικογένεια. Ο βασικότερος λόγος που δεν θέλουμε να τελειώσουμε το σχολείο είναι το ότι θα χωρίσουν οι δρόμοι μας. Ο καθένας θα ακολουθήσει το δικό του και δεν θα είμαστε πλέον κοντά καθημερινά όπως είμαστε τώρα. Και αυτό θα μας λείψει. Τουλάχιστον είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα να χαλάσει αυτό που έχουμε. Καμιά απόσταση δεν θα μας χωρίσει. Πάντα θα βρίσκουμε τρόπους να ερχόμαστε κοντά. Και το κυριότερο, θα θυμόμαστε πάντα την Πατμιάδα, τη σχολή που μας ένωσε και όχι μόνο μεταξύ μας, αλλά και με άλλα παιδιά διαφορετικών τάξεων και από διαφορετικά μέρη. Είναι πολύ όμορφο και ιδιαίτερο αυτό το συνέστημα. Να βλέπεις πέρα από την κοινωνία σου και να έρχεσαι σε επαφή με παιδιά από άλλες περιοχές. Να γνωρίζεις παλιούς μαθητές που φοιτήσαν στη σχολή και που έχουν τόσο να σου πούν. Να μην χορταίνεις να ακούς γεγονότα από παλιά και να σκέφτεσαι ότι κι εσύ κάποτε θα βρεθείς σε αυτή τη θέση, γιατί η Πατμιάδα έχει πολλά να σου προσφέρει. Και ταυτόχρονα να εκτιμάς το γεγονός ότι βρίσκεσαι εσύ τώρα εδώ και να νιώθεις τιμή γι' αυτό. Έτσι νιώθουμε κι εμείς. Αναλογιζόμαστε τη σημασία που έχει να φυτάμε στην Πατμιάδα, αλλά είναι τόσο μεγάλη που ίσως δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε απόλυτα. Θεωρούμε ότι η απόφασή μας να έρθουμε ως μαθητές εδώ είναι μία από τις πιο σωστές της ζωής μας. Θέλουμε να γίνουμε άξιοι συνεργαστές της. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συνεργασία μας, την αγάπη που υπάρχει στο περιβάλλον μας, τον αγώνα μας και με τη φώτιση του Αγίου Μακαρίου, ιδρυτή της σχολής μας. Μέσα λοιπόν από όλο αυτό, θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι η ιστορία της σχολής μας είναι τεράστια και αυτό πρέπει να είναι κίνητρο για μας και για όλα τα παιδιά να φοιτήσουμε σε αυτή, καθώς μας προσφέρει ευκαιρίες που δεν μας τις προσφέρουν άλλα σχολεία. Εμείς πέρα από όλα αυτά, δεν θα ξεχάσουμε ότι χάρη στην Πατμιάδα γνωριστήκαμε, έχουμε ένα τον άλλο και μέσα από αυτήν μάθαμε πολλά πράγματα που θα μας συντροφεύουν σε όλη μας τη ζωή. Και σε όποιο μέρος της γης και να πάμε, θα μιλάνε πάντα με τα καλύτερα λόγια για εκείνη. Για τη μάνα Πατμιάδα. Γιατί είμαστε περήφανοι που είμαστε μαθητές της. Δευτέρα Λυκείου Πατμιάδας. Εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή, είναι μεγάλη μου χαρά που βρισκόμαστε σήμερα σε αυτόν τον χώρο. Γι' αυτό θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους διοργανωτές αυτής της συνάντησης, στο Σύλλογο Συγχαιριζομένων Δωματιών, καθώς και σε όλους όσους βοήθησαν στο να γίνει αυτή η συνάντηση. Θα μου επιτρέψετε για 5 λεπτά να εκφράσω τις σκέψεις μου, τις απόψεις μου για τη σχολή. Η Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή είναι το αρχαιότερο, όπως έχουμε ακούσει, σχολείο της Ευρώπης. Εδώ και 300 και πλέον χρόνια λειτουργεί. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της Πάτρας. Είναι μεγάλη τιμή για το νησί της Αποκάλυψης η λειτουργία αυτή της σχολής. Είναι μεγάλη τιμή τόσο για την Πάτμο, όσο και για τη σχολή, που εδώ φοίτησαν μαθητές, οι οποίοι στην πορεία του χρόνου αναδείχθηκαν και έγιναν Μητροπολίτες, Πατριάρχες και έλαβαν διάφορα αξιώματα σε διάφορους τομείς της πολιτείας. Ο χρόνος όμως περνάει και οι στόχοι τους οποίους είχε θέσει η Πατμιάδα εκείνα τα χρόνια ώστε να είναι ένα τάξιο σχολείο και από εδώ κυρίως να βγαίνουν ιερείς έχει σταματήσει. Γιατί οι πολιτικοί, νομικοδιοταοί έχουν δώσει άλλη πολιτική διάσταση στην εκπαίδευση. Γιατί το σχολείο, η σχολή αυτή, έπαψε
να είναι σχολή με στόχο να βγαίνουν ιερείς. Αυτό δεν είναι θέμα δικό μας, είναι της πολιτείας. Και έγινε ένα σχολείο όπως τα άλλα. Και αυτό βλέπουμε ότι έχει συρρυκνωθεί ο αριθμός των μαθητών και από 150 και 140 που ακούμε και 200 μαθητές, αυτή τη στιγμή έχει περίπου 25-30 κλπ. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένας προβληματισμός, τον οποίο τον έχουν θέσει όλοι, και οι καθηγητές και οι διευθυντές και εμείς και οι σύλλογοι και όλοι μας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ έχω έντονα προβληματιστεί, γιατί κάνουμε αυτές τις συναντήσεις, προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στη σχολή, γι' αυτό είμαστε εδώ και εσείς και η Δημοτική Αρχή, γι' αυτό παραβρισκόμαστε εδώ. Έχει πατμιάδα την αγάπη μας, το ενδιαφέρον μας, στο μέλλον του δυνατού. Άποψή μου και πρότασή μου είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει κάτι πολύ σημαντικό με πρωτοβουλία της Εκκλησίας, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινήσει. Και του Δήμου. Θα πρέπει δηλαδή η Εκκλησία, και όταν λέω Εκκλησία εννοώ Πατριαρχείο, εννοώ Ιερά Μονή, εννοώ τους ιερείς οι οποίοι έχουν φοιτήσει από την Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή. Εννοώ τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν. Να γίνει μία συνάντηση, μία ημερίδα, ένα συνέδριο, δεν έχει σημασία τα λόγια. Για να δούμε από εδώ και στα εξής την πορεία αυτής της σχολής. Γιατί βλέπουμε ότι η σχολή σήμερα στηρίζεται στους μαθητές, κυρίως τους τόπους. Εκτός από 10-15 παιδιά, και ο λόγος είναι προφανής. Αφού είναι σχολείο όπως είναι τα άλλα, και αυτό έχουν μειωθεί ο αριθμός των μαθητών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει, εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά είπαμε ποιοι είναι ειδικοί. Θα έχουν διακριτή ρόλη εκκλησίας και πολιτικής. Θα πρέπει επιτέλους σε αυτό το σημείο όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και θα πρέπει επιτέλους να γίνει αυτή η συνάντηση, την οποία είχαμε ξαναπεί πριν 2 χρόνια, ότι θα πρέπει να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος. Να μην αφήσουμε την Πατμιάδα να είναι όπως είναι. Να αναβαθμιστεί. Ποια κατεύθυνση, ποιος σκοπός της, ποιος ρόλος της, θα το αποφασίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Το συνέδριο αυτών των ανθρώπων, η Εκκλησία. Και αφού λάβει η Εκκλησία και το συνέδριο αυτό, τι πρέπει να γίνει η Πατμιάδα, τι στόχο πρέπει να έχει, τότε εδώ είμαστε εμείς. Εδώ υπάρχει η Δημοτική Αρχή, η οποία θα αναλάβει την πρωτοβουλία τότε, σε συνεργασία βέβαια με τους φορείς αυτούς, για να όχι μονάχα να αναδείξουν, αλλά να επισκεφθούν με επιτακτικό τρόπο τους πολιτικούς, Υπουργείο Παιδείας και τους αρμόδιους ανθρώπους, πολιτικούς, για να πιέσουν προς κάθε κατεύθυνση να γίνει, να επιτευχθεί αυτός ο στόχος που θα έχει τεθεί. Είναι ένας προβληματισμός, μόνο έτσι θα μπορέσει η Πατμιάδα να πάει πολύ ψηλά και όχι μονάχα να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο, και θα βοηθήσει όχι μονάχα την Πάτμο αλλά και όλη την κοινωνία. Να μην πολυλογώ, αυτό είναι η πρότασή μου την οποία κάνω, αλλά σας είπα ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει από το Δήμο. Δεν μπορεί να ξεκινήσει από πολιτικά πρόσωπα. Πρέπει να ξεκινήσει από μέσα, από τους κόλπους της Εκκλησίας. Και είναι μια πρόταση την οποία αυτή τη στιγμή την κάνω για δεύτερη φορά. Κλείνοντας αυτή την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια και τους καθηγητές, οι οποίοι άνθρωποι δίνουν τόση μεγάλη δύναμη και ό,τι μπορούν το καλύτερο για τους μαθητές. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τους γονείς, αλλά και τους μαθητές, οι οποίοι φοιτούν, και τους γονείς που προτρέπουν τα παιδιά και έρχονται σε αυτό το ιστορικό σχολείο. Όλους εσάς που σήμερα παρευρεθήκατε εδώ και
Με τον τρόπο μας δείχνουμε το ενδιαφέρον και την αγάπη μας για αυτή τη σχολή και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Ιερά Μονή, στον Πατήρ Ισίδωρο και σε όλους τον καθηγούμενο, οι οποίοι στηρίζουν κάτω από δύσκολες οικονομικές συνθήκες αυτή τη σχολή και θέλω να ελπίζω ότι επιτέλους θα γίνει κάτι περισσότερο ώστε η σχολή αυτή να πάρει το δρόμο της και βέβαια να κάνει ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο τόσο για την Πάτμο όσο και για την πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ. Να σας απασχολήσω πάλι λίγο. Ξέρω από γονείο ότι και μόνο της χώρας να δώσω για να ενημερώνω τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου της χώρας και ελπίζω εάν υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το βιβλίο να συνεχίσουν κάποιοι να το να τεκτήσουν. Εκκρεμεί το λίγιο, αλλά δεν υπάρχει. Επειδή ο κ. Μιαώλης μας έδωσε το